Ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε εδώ είχαμε ξεκινήσει 3 ώρα ακριβώς από την Τρίπολη. Γυρίσαμε σε όλο το Μέναλο. Πριν από λίγο είμαστε στο Λιμποβίση και ήρθαμε στη συνέχεια εδώ. Εδώ θα υπογράψουμε 2-3 πράγματα τώρα. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και βεβαίως θα πούμε πού μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εμείς ούτε πολιτικοί είμαστε, ούτε πολιτικά λόγια λέμε. Ό,τι πούμε θα το υλοποιήσουμε. Και βεβαίως όταν κουβεντιάσουμε με τους πολιτιστικούς φορείς εδώ της ευρύτερης περιοχής, θα δούμε και τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν, αυθεντικές ανάγκες και πολιτιστικές ανάγκες, οι σχεδιασμοί πολιτιστικοί και αυθεντικοί. Και θα πάμε σε μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμαρχο για την υποστήριξη της πολιτιστικής και της αθλητικής πολιτικής της Βορδινίας. Στο σχεδιασμό μας είναι, και όταν λέμε σχεδιασμό εμείς θα το υλοποιήσουμε, η αγορά μιας έκτασης γύρω στα 100 στρέμματα μεταξύ Πιτίνας και Δημητσάνας του δρόμου, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε παιδιά από την ευρύτερη Πελοπόννησο ερασιτεχνικών ομάδων να ανεβαίνουν στην περιοχή, να απλούνται και να ενισχύουν οικονομικά την περιοχή. Υπάρχουν τόποι μαγευτικοί εδώ που δεν τους ξέρει, δεν τους ξέρει η Ελλάδα, δεν τους ξέρει καν η Πελοπόννησο. Φοβούμαι δεν τους ξέρουν και πολλοί αρκάδες, ιδιαίτερα το Μέναλο. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν περπατήσει. Εγώ εντυπωσιάστηκα και επειδή είμαι ορεινός και εγώ είμαι από βουνό, γεννημένος σε βουνό, ήταν αυτό το οποίο είναι, το Μέναλο είναι ένα από τα εκπληκτικά βουνά της Ευρώπης πράγματι. Έτσι είναι. Λοιπόν, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι μπορούμε, διότι εγώ έχω συνείδηση ότι μιλάμε ίσως στην πιο ηρωική περιοχή της Ελλάδας. Μιλάμε για την Κορπινία, έτσι, η οποία Κορπινία έδωσε στο έθνος πάρα πολλά πνευματικούς ανθρώπους, αρχιερείς. Εδώ ήταν το Πανεπιστήμιο της Υπόδου της Ελλάδος και εδώ ήταν ο χώρος στον οποίο υπήρχε η παραγωγή του Μπαρουτιού, το οποίο βοήθησε στο 21. Έχω πει ότι η Αρκαδία, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, είναι ότι χάνουμε σε νεανικό πληθυσμό και χάνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε με κάποιο τρόπο να παραμείνουν στον τόπο τους και να προσφέρουν πολλαπλάσια. Αυτά βλέπω γυρίζοντας την Αρκαδία, έναν τόπο πράγματι ιδιαίτερο και ευλογημένο από πάρα πολλές φορές. Έχουμε και τους αναγκαίους πόρους και κυρίως έχουμε τη βούληση να κάνουμε κάτι το οποίο θα μείνει για την περιοχή. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Τώρα τι θα κάνουμε, θα υπογράψουμε για το γήπεδο, έτσι, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε στον αθλητισμό θα μου το πείτε. Δηλαδή πέρα από το κέντρο το οποίο θα κάνουμε των 100 στρεμμάτων, το οποίο θα βοηθήσει και οικονομικά την περιοχή. Αν θέλετε κάτι άλλο στον αθλητικό τομέα, θα το κουβεντιάσουμε. Θα μιλήσουμε με τα πολιτιστικά και τα σωματεία και τους πνευματικούς ανθρώπους να δούμε τι χρειαζόμαστε. Από άποψη έκδοσης, από άποψη αναβάθμισης πολιτιστικών μνημείων, οτιδήποτε χρειάζεται η περιοχή μας, αυτό να το δούμε μέσω μιας μεγάλης προγραμματικής, την οποία θα το γράψουμε μαζί, να έχετε και την αναγκαία χρηματοδότηση.